Η μία ήδη αυτή τη στιγμή απαντάται διαμέσου του κύριου Παντή. Οι τρεις ερωτήσεις δικές μου ήταν σχολείο, νεκροταφεία, πόλη, πλατεία στο προσφύγιο. Απαντήθηκε σήμερα η μία με αυτόν τον τρόπο που ήδη συζητάμε. Τα άλλα δύο έχουν είναι νεκροταφεία. Λοιπόν, η δική μας ερώτηση είναι η εξής. Τη στιγμή εννοείται ότι συμφωνούμε απόλυτα με την παγκόσμια δέσμευση ότι όλα τα παιδιά του κόσμου, είτε είναι προσφυγόπουλα, είτε είναι μετανάστες, οφείλουν και έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Αυτό το συζητάμε. Και πρώτα-πρώτα εγώ που έχω και την ιδιότητα κοινωνικού και ξεχνάω παιδιά. Αλλά αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αν λοιπόν στηριχθούμε στις δεσμεύσεις ενός υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής που λέει ότι αυτές τις δομές οσολούμε πρέπει να κλείσουν και πρέπει να κλείσουν, θα αξιοποιήσω πάλι την ιδιότητα του γιατρού, διότι είναι υγειονομικές βόμβες και αυτό είναι τη σπάση ενό στόχου. Και το αναγνωρίζουν ακόμη και κυβερνητικά στελέχη. Και όχι εγώ σαν γιατρό. Άρα, ποιο είναι ο λόγο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αναταρχή στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες, και δεν μιλάω μόνο σε Μοροκάστρο, το ίδιο συμβεί και στο Τέρα και στο Ρακαδά και στην Τέρα. Αφού λοιπόν η υπόθεση κυβερνητική είναι αυτές οι δομές, τουλάχιστον αυτές οι δύο, μιλάμε για το δικό μας Δήμο, θα πρέπει να φύγουν. Ένα δεύτερο. Αφού λοιπόν τα μαθήματα μέχρι 7 ετών θα γίνουν στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μέσα στις δομές αυτές, που υποτίθεται ότι κάτι υποτυπώδει θα γίνουν μέσα στις δομές αυτές. Απλά θα γίνουν το πρωί, γιατί οι ίδιες δομές να μην αξιοποιηθούν το απόγευμα. Εννοείται ότι αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα, γιατί κάποιος και δίκαια θα μιλήσει ότι πάμε να γετοποιήσουμε την κατάσταση αυτή. Κάτι άλλο παρά είναι μέσα σε αυτή τη λογική της γετοποίησης οποιασδήποτε μορφής προσφύγων. Δεν γετοποιήσαμε τους ανθρώπους που ήρθαν στην Αρμανία. Δεν γετοποιήσαμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Και επειδή μάλλον από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ και μακάρι να μείνουν σε συνταγιαστού και 180 που άφησαν αυτή την κρίση της Ελλάδας. Λοιπόν, κάθε άλλο παρά είχα μιλάω προσωπικά, σαν άτομο και σαν δήμαρχος, με κατά της γετοποίησης, ότι η γετοποίηση είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία της Ελλάδος. Άρα λοιπόν μακριά από μένα το θέμα της γετοποίησης. Άρα λοιπόν αφού καλός ή κακός, καλός, θα γίνουν κάποιες μορφές παιδείας μέσα σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, γιατί τα ίδια κέντρα να μην αξιοποιηθούν για τα πόλια. Μία πρόταση δική μας. Η δεύτερη πρόταση, τόσα χρήματα έχουν ξοδευτεί για να γίνουν τα κέντρα φιλοξενίας σε ειδικούς χώρους. Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει ένα παρόμοιο χώρο, να νοικιάσει, να το κάνει ένα σχολείο, ό,τι πρότυπα μπορεί, για τα προσφυγόπουλα. Διότι αν πάρετε ότι είναι περίπου 1.300 άτομα σε χοντρές γραμμές, τα παιδιά του ΦΕΣΑ, τα άτομα στο ΦΕΣΑ και άλλα τόσα στο Αλεξί. Λάβετε υπόψη ότι είναι ο πληθυσμός των παιδιών ανέρχεται στα 40%. Που σημαίνει ότι περίπου 400 παιδιά θα πρέπει να πάνε σε σχολές, σε σχολεία, μόνο από το ΦΕΣΑ. Άρα 320 προφανώς στην Ιδία, αρρωστική στο Λατινά, θα πάρω το Αλεξί. Άρα λοιπόν, θα μπορούσε κάθε κυβέρνηση, όπως βρήκε χώρους να νοικιάσει την φιλοξενία των προσφύγων, να βρει αντίστοιχους χώρους να τα κάνει πρώτη. Εδώ εμείς σαν Δήμος κάνουμε τους κάρα, το ξέρετε πολύ καλά. Συνεχιζόμενος χώρος σε όλη σχολεία. Καλός, κακός, κακός. Αλλά μην για τα ζευγόρια,